Εκ μέρους της Γραμματείας της Επιτροπής για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη της Θεσσαλονίκης, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στην σημερινή εκδήλωση. Ευελπιστούμε να αποτελέσει το έναυσμα μιας πλούσιας δραστηριότητας του αντιπολεμικού αντιπυραριστικού κινήματος Ειρήνης της Θεσσαλονίκης στον νέο χρόνο. Ειδικά φέτος που συμπληρώνονται 60 χρόνια από τη δολοφονία εδώ στην πόλη μας του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, του Γρηγόρη Λαμπράκη, του πρωτοπόρου αγωνιστή του κινήματός μας ενάντια στο ΝΑΤΟ και την πυρηνική απειλή, ενάντια στις ξένες βάσεις, ενάντια στην ένταξη και εξάρτηση της χώρας μας από τους υπεριστικούς οργανισμούς. Η νέα χρονιά βρίσκει το λαό μας μπροστά σε παλιά και νέα προβλήματα που οξύνονται όλο ένα και περισσότερο. Στις συνθήκες των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων που φέρνουν ακόμη μεγαλύτερη βαριχημονιά, θα λέγαμε, για τους εργαζόμενους. Οι οικονομικές εξελίξεις οδηγούν στην ακόμη μεγαλύτερη όξυνση του συνόλου των λαϊκών προβλημάτων. Τα λαϊκά στρώματα δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης σε όλο και δυσμενέστερες συνθήκες. Πλάι στα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία του COVID, με το πλήρως ξεχαρβαλωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, σήμερα ο λαός μας συγκρούεται με την έντονη έλλειψη φαρμάκων, αλλά και με τον νέο νόμο για την υγεία. Η ακρίβεια σε όλα τα βασικά είδη διαβίωσης συμπληρώνεται από την τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων που οδηγεί ευρύτατα λαϊκά στρώματα στη διατροφική και την ενεργειακή φτώχεια. Το λεγόμενο νέο ενεργειακό μείγμα με το χρηματιστήριο της ενέργειας, με την απολιγνητοποίηση, τη στήριξη στα εισαγόμενα καύσιμα, τις επενδύσεις στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτείναξαν τις τιμές αλλά και τα τεράστια κέρδη των ενεργειακών ομίλων, των αμερικάνικων μονοπωλίων που παράγουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά και των Ελλήνων εφοπλιστών που το μεταφέρουν. Όλα αυτά είναι η βάση της ενεργειακής φτώχειας του λαού. Οι λαϊκές οικογένειες καλούνται να ζήσουν με τα δεκάδες πας που εφευρίσκει κάθε τόσο η κυβέρνηση, τα οποία ωστόσο όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της φτώχειας, αλλά τα επιτείνουν, τα βαθαίνουν και τα εξαπλώνουν. Την ίδια βέβαια στιγμή, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι μέτοχοι τους αυξάνουν τα κέρδη τους, ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες διατροφικές συνθήκες. Οι έντονοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και μπλοκ, στο πλαίσιο μιας διαφαινόμενης νέας και παθήτητης οικονομικής κρίσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, η απειλή της αντικατάστασης των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα στην κορυφή της υπεριαλιστικής πυραμίδας, φέρνουν νέους πολέμους, προσφυγιά, δυστυχία και θάνατο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μεταξύ των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη, όχι μόνο δεν λύνει τις υπάρχουσες αντιθέσεις, αλλά τις βαθαίνει. Η φωτιά του απειλεί να συμπεριλάβει και άλλες χώρες και λαούς, όπως είναι η γειτονική μας Σερβία και το Κωσοβοπέδιο. Οι αποφάσεις της περσινής Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και η νέα στρατηγική αντίληψη που αποφάσισε μυρίζουν μπαρούτι. Ο κίνδυνος γενικευμένης πολεμικής σύραξης είναι πλέον ορατός παντού. Το ΝΑΤΟ μέσα από τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 και το δόγμα για το παγκόσμιο ΝΑΤΟ επεκτείνει ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή του ικανότητα ώστε να παρεμβαίνει οπουδήποτε στην υδρόγειο, όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα και επενδύσεις των ευρωατλαντικών μονοπωλίων. Αναδιατάσσει σε θέση μάχης στις στρατηγικές δομές και δυνάμεις του, εξυγχρονίζει το πυρηνικό και συμβατικό το προστάσιο, διευρύνει και μονιμοποιεί τις δυνάμεις του στην Ανατολική Ευρώπη. Επιστρατεύονται παλιά και νέα προσχήματα όπως ο κυβερνοπόλεμος, οι ασήμετρες απειλές, η αποκαλούμενη κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή και επιστημιστική κρίση, η δίθεν προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, προκειμένου να δρομολογηθούν οι νέες καπιταλιστικές επεμβάσεις. Η απειλή ενός πυρηνικού πολέμου ολοκαυτώματος δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει
και εντείνεται, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια. Ήδη, να θυμηθούμε ότι το 2016, στη Σύνοδο της Βαρσοβίας, το ΝΑΤΟ υιοθέτησε το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος ως στοιχείο της στρατηγικής του. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η υλικοσυμμαχία μπορεί να πλήξει πρώτη με πυρηνικά όπλα τους αντιπάλους της. Η Ρωσία όμως, και όχι μόνο η Ρωσία, έχει και αυτή ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο και απειλεί με αντίπεινα. Νέα και φωνικότερα όπλα αναπτύσσονται, νέα τεράστια ποσά για εξοπλισμούς αποφασίζονται. Μία νέα ξέφρυνη κούρσα εξοπλισμό τρέχει στις πλάτες των λαών που καλούνται να πληρώσουν το τίμημα αυτό με τον υδρότα αλλά και με το αίμα τους όταν χρειάζεται. Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον εξελίσσονται και οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας για τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων της κάθε χώρας. Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, οι διαρκείς παραβιάσεις του θαλάσσιου και εναέριου χώρου, της κυριαρχίας της χώρας μας και της Κύπρου, σε συνδυασμό με τις ίσες αποστάσεις από πλευράς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λογική του «βρείτε τα μεταξύ σας», ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα, ρίχνουν νερό στο μήλο των αυξανόμενων προκλήσεων. Αποκαλύπτουν ότι απότερος στόχος είναι η διατήρηση της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ενώ προετοιμάζουν έναν οδυνηρό συμβιβασμό για συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας μας υπό ευρωατλαντική εποπτεία σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη των άλλων ευρωατλαντικών κομμάτων εμπλέκει όλο ένα και βαθύτερα τη χώρα μου και το λαό μας αυτή την αντιπαράθεση με πολύ επικίνδυνες συνέπειες για την ασφάλεια και το ελληνικό μέλλον του λαού. Η μύθη ότι η βαθύτερη πρόσδεση της Ελλάδας στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί τάχα να συμβάλλει στην άμυνα, την ασφάλεια και την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα καταρρύπτονται από την ίδια την πραγματικότητα. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου είναι υπαρκτός και η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τον εφησυχασμό που σπέρνει και καλλιεργεί και σπέρνει στο λαό. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα τα μαύρα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν ολόκληρη την περιοχή και την πατρίδα μας μαζί. Οι βομβαρδισμοί και ο μαύρος καπνός του θανάτου σκεπάζουν τις πόλεις της Ουκρανίας και του Ντομπάς, επεκρίνονται και σε πόλεις της Ρωσίας. Οι τραγικές εξελίξεις με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι συνέπειές της απαιτούν την κινητοποίηση και την μαζική έκφραση της αντίθεσης του λαού μας στον υπεριστικό πόλεμο. Να απαιτήσουμε όσο γίνεται πιο δυνατά μαζικά επίμονα το άμεσο σταμάτημα του πολέμου, να εκφράσουμε την αντίθεση μας όμως και στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και την επικίνδυνη ανάμειξη της χώρας μας στην αποστολή πολεμικού υλικού ακόμη και των πυραυλικών συστημάτων S-300, να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην απογείωση της άμυνας των νησιών και στην αποστολή Ελλήνων στρατιωτικών σε διάφορες υπεριστικές αποστολές εκτός συνόρων, ακόμη και δίπλα στο θέατρο του πολέμου στην Ουκρανία. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε όλους τους λαούς που είναι πάντα τα θύματα της κρεατομηχανής των υπεριστικών πολέμων. Να εκφράσουμε την καθαρή αντίθεση και καταδίκη μας της υπεριστικής εισβολής της Ρωσίας. Να εκφράσουμε όμως και την απερίφραστη καταδίκη της αισχρής υποκρισίας των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτοί ευθύνονται για δεκάδες εισβολές και πολέμους, για πραξικοπήματα, ανατροπές μη αρεστών τους κυβερνήσεων, για το διαμερισμό ολόκληρων κρατών. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι τους κατέστρεψαν χώρες, είχαν εκατομμύρια νεκρούς, τραυματίες και σακατεμένους ανθρώπους, δημιούργησαν αμέτρητα καραβάνια προσφύγων. Αμέτρητη η αλυσίδα, το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη, το Αφγανιστάν, επί δεκαετίες άλυτο το δράμα του παλαιστινιακού λαού. Το καπιταλιστικό σύστημα μαστίζεται από τις επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις που οξύνουν τους ανταγωνισμούς και οδηγούν σε υπεριστικούς πολέμους. Υπ' αυτό το πρίσμα,
η πόλεμη στον σύγχρονο κόσμο, στην εποχή του ιμπεριαλισμού που ζούμε δηλαδή, που διεξάγονται και διευθύνονται από τις αστικές τάξεις των χωρών, δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διαφορετικά παρά μόνο ως ιμπεριαλιστικοί. Επιβεβαιώνουν τον γνωστό κανόνα ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της ίδιας πολιτικής με άλλα βίαια μέσα. Έτσι και ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και την καπιταλιστική Ρωσία, μόνο ως τέτοιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Η βάση του είναι ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο των πηγών της ενέργειας και του πλούτου, της στρατηγικής σημασίας περιοχών. Αναδεικνύει τις βαριές συνέπειες της αντεπανάστασης και της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, οι οποίες οδήγησαν λαούς που στις συνθήκες του σοσιαλισμού υποδόμησαν επί 70 χρόνια μαζί το ενιαίο κράτος τους και το ελληνικό τους μέλλον. Έζησαν αδερφωμένοι και μαζί νίκησαν τον φασισμό, ναζισμό. Δημιούργησαν πρωτοφανή επιτεύγματα σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης δημιουργίας και στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου, σήμερα στις συνθήκες του καπιταλισμού να βρίσκονται σε εχθρικά χαρακώματα, να σκοτώνουν μεταξύ τους για τα συμφέροντα των αστικών τους τάξεων. Αυτή την ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την καταργήσει κανένα αντισοβιετικό διάνοιγμα του Προέδρου Πούτιν και καμία αντικομμουνιστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταδίκη του Αμερικάνων ατομικού υπερισμού και των Ουκρανικών κυβερνήσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας και τον πόλεμο που διεξάγει. Τα προσχήματα που χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές στοχεύουν στην παραπλάνηση και στην χειραγώγηση των λαών. Είναι παραπλανητικά τα προσχήματα της ρωσικής ηγεσίας περί δήθεν αποναζιστικοποίηση και αντιφασιστικού χαρακτήρα του πολέμου. Η ρωσική ηγεσία είναι αποτέλεσμα των ανατροπών του σοσιαλισμού του 1991, είναι ένοχη για την αρπαγή της περιουσίας του σοβιετικού λαού. Συκοφαντεί εσχρά την ανεκτήμητη προσφορά των Μπολσεβίκων, του Λένιν, της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού επιδίδεται συστηματικά στον αντικομμουνισμό. Με τον πιο αισχρό τρόπο οικειοποιείται σύμβολα και ήρωες που δεν τις ανήκουν. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαστό αστικό πατριωτισμό που καμία σχέση δεν έχει με τον γνήσιο σοβιετικό πατριωτισμό του πολυεθνικού λαού της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρει συχνά ως πνευματικό του μέντορα τον κυριότερο ιδεολόγο του ρωσικού φασισμού και συνεργάτη του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία, του γνωστού φιλόσοφου, αν το θεωρήσουμε έτσι, Ιβάν Ιλίν. Οι ηγετικές δυνάμεις της σημερινή Ρωσία είναι εκφραστές των συμφερόντων των ρωσικών μονοπωλίων και διαχειριστές του καπιταλισμού. Δεν μπορούν να χρηστούν ως αντιφασιστική δύναμη. Η πάλι ενάντια στον φασισμό σημαίνει πάλι για την κατάργηση των αιτιών που τον γεννούν. Σημαίνει ανατροπή και αντικατάσταση του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης είναι η αιτία που φέρνει τους λαούς αυτήν τη θανάσιμη αντιπαράθεση και αυτή είναι η μήτρα που γεννά και τους πολέμους. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Οι λαοί δεν έχουν κανένα όφελος από αυτήν την αντιπαράθεση. Το μόνο που θα κερδίσουν είναι ο θάνατος, ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η φτώχεια και η εκμετάλλευση. Γι' αυτό και πρέπει ενωμένοι να δώσουν τον κοινό τους αγώνα ενάντια στις αιτίες που γεννούν την εκμετάλλευση και τον πόλεμο. Πάγια θέση μας είναι ότι ούτε ο ελληνικός λαός, μα ούτε και κανείς άλλος λαός δεν πρέπει να μπει κάτω από τις σημαίες των υπεριστών καμιάς αστικής τάξης, ούτε της χώρας τους, ούτε και κάποιας ξένης. Κόντρα στις πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών, να υψώσουμε τη δική μας σημαία της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συναδέρφωσης των ανθρώπων του Μόχθου, της φιλίας και της συνεργασίας των λαών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό και δίπλα σε αυτήν στην ίδια γραμμή βρίσκονται και τα άλλα ευρωατλαντικά κόμματα. Για τη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης, για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων δηλαδή, όλοι μαζί εμπλέκουν τον λαό μας και την νεολαία στους συμπεριστικούς σχεδιασμούς. Επιχειρούν με κάθε τρόπο να στοιχήσουν τον λαό μας πίσω από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της κυρίαρχης
τάξεις να χειραγωγήσουν τη λαϊκή συνείδηση. Μετατρέπουν τη χώρα μας σε θήτη άλλων λαών, αλλά και σε στόχο αντιπίνων. Η αποστολή όπλων, η μεταφορά ανατολικού εξοπλισμού και στρατιωτικών δυνάμεων τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης, η αξιοποίηση των αμερικανοανατολικών βάσεων, τη Σούδας, της Λάρισας, του Στεφανοδίκαιο ως πολεμικών ορμητηρίων βάζουν στο στόχαστρο το λαό μας. Καταδικάζουμε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις και όλες τις άλλες που έχουν υπογραφεί και ζητάμε την κατάργησή τους. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις νέες να πυκνώσουν τις γραμμές του αντιπεριστικού αντιπολεμικού κινήματος. Καλούμε το λαό να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη στην αστική τάξη της χώρας μας, στις κυβερνήσεις και τα κόμματα που την υπηρετούν. Τον καλούμε όλα αυτά που είπαμε και μέχρι τώρα να αποτελέσουν κριτήριο της στάσης του, της συμμετοχής του στους καθημερινούς αγώνες, αλλά και της εκλογικής του ακόμη συμπεριφοράς. Και από αυτό το βήμα, αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές, δηλώνουμε ως εδώ να σταματήσει τώρα ο ημερεστικός πόλεμος, να δυναμώσει η κοινή πάλη και η διεθνιστική αλληλεγγύη, ο κάθε λαός να γίνει κυρίαρχος στον τόπο του. Η κυβέρνηση να σταματήσει την αποστολή πολεμικού υλικού, καμία διευκόλυνση από ελληνικού εδάφους στις υπεριστικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Η χώρα μας να σταματήσει να είναι ορμητήριο των αμερικανοανατολικών φωνιάδων. Ο λαός μας να γίνει στόχος, να μην γίνει στόχος αντιπίνων. Να κλείσουν έτσι οι ευρωατλαντικές βάσεις και οι υποδομές, μαζί να κλείσει και το νατοϊκό στρατηγείο NRDC στο πρώην τρίτο σώμα στρατού στη Θεσσαλονίκη, να μην φύγει κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων και τελευταίο έξω η χώρα μας από τους συμπεριστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχόμαστε φίλες και φίλοι, συναγωνίστες και συναγωνιστές, σε όλους υγεία, αντοχή, δύναμη στον δύσκολο και όμορφο αγώνα που έχουμε μπροστά μας.